δικαστηρίου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα εξεταστεί η έφεσή μας από τον Άριο Πάγο, ο οποίος θα κρίνει σε δεύτερο βαθμό ως δικαστήριο ουσίας. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Μετά από αυτό είναι και το τελικό στάδιο και η κρίση του Υπουργού για το αν θα εκδοθεί και πού θα εκδοθεί ο διζητούμενος. Τι σας λέει, έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του, τι σας λέει αυτές τις ημέρες? Αυτό που είπε και στο δικαστήριο σήμερα, ότι αρνείται τις κατηγορίες με τον τρόπο που αυτές το αποδίδονται. Ότι δεν είναι αυτή η συμμετοχή του. Ως τεχνικός μόνο. Ναι, ότι είναι ειδικός τεχνικός και η BTC είναι μια εταιρεία στην οποία παρέχει υπηρεσίες όπως και σε άλλες υπηρεσίες, όπως σε εξωτερικό συνεργάτη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αυτής. Γνώρισε την εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα να γνωρίζει εκ των πραγμάτων. Δεν μπορούσε να γνωρίζει. Ούτε είχε αρμοδιότητα, ούτε είχε αυτή τη δυνατότητα να έχει οποιαδήποτε γνώση για το τι χρήματα ήταν αυτά που μπαίναν στην εταιρεία και από πού προερχόταν. Ωραία. Εντάξει.